κάνουμε την αρχή με το Adidas, να δούμε συνολικά το γραπτό. Μάλιστα. Και να πούμε ότι όντως το γραπτό ανταποκρίνεται στο επίπεδο των παιδιών ή στην διδαχταία ύλη. Δεν υπήρχε κανένα θέμα που να είναι εκτός της ύλης. Και αυτό είναι πάντοτε ένα από τα πρώτα θετικά που βλέπουμε. Τώρα, το κατά πόσο τα θέματα ήταν αναμενόμενα, αυτό δεν μπορεί ποτέ να δοθεί κάποια απάντηση. Υπήρχε και κάποια πρωτοτυπία, θα λέγαμε, στα θέματα, κυρίως στο θέμα της έκθεσης, στη διατύπωση. Και να πούμε επίσης ότι η διατύπωση των θεμάτων ήταν πολύ σαφής, σαφέστατη. Και αυτό είναι πάντοτε πάρα πολύ θετικό. Άρα, τώρα, οι απαντήσεις αυτές που θα δώσουμε κάποια ενδεικτικά σημεία φυσικά, αυτές δεν μπορούν ποτέ να είναι δεσμευτικές. Γιατί και ο βαθμός δυσκολίας του γραπτού δεν κρίνεται μόνο από το ίδιο το γραπτό, αλλά κρίνεται από τις οδηγίες της βαθμολόγησης. Αυτές θα δοθούν αύριο, θα συζητηθούν στη διαδικασία συντονισμού με όλους τους φιλολόγους που θα διορθώσουν και εκεί θα συμφωνηθούν οι τελικές απαντήσεις και ο βαθμός δυσκολίας. Άρα, γι' αυτό και πολλές φορές ακούμε τα παιδιά που λένε ήταν εύκολα τα θέματα και όμως τελικά δεν έχουν γράψει. Ας ελπίσουμε ότι αύριο η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά και ότι θα δοθούν όλες οι δυνατές απαντήσεις, ούτως ώστε να καλύψουμε όλες τις απαντήσεις των παιδιών, εφόσον είναι φυσικά ορθές. Άρα, στο αδίδακτο κείμενο. Στο αδίδακτο κείμενο. Ο πυρήνας του κειμένου ήταν η σχέση δασκάλου-μαθητή. Ήταν ένα ξεκάθαρο κείμενο. Έδινε πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι λίγο γεμάτο κείμενο. Αυτό ακούσα και ως σχόλια από τα παιδιά, δηλαδή ότι έχει πάρα πολλή πληροφορία μέσα. Γι' αυτό προφανώς και η περίληψη, αντί η συνηθισμένη περίληψη των 100 με 120 λέξεων, κινήθηκε αυτή τη φορά, ζητήθηκαν 120 με 150 λέξεις. Ήταν σαφές το επικοινωνιακό πλαίσιο της περίληψης. Ζητήθηκε να παρουσιαστεί η περίληψη, άρα ήταν αυτός ο τύπος, ο επικοινωνιακός τύπος, όπως λέμε. Η έκταση του κειμένου ήταν 50 γραμμές ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Απλώς μας παραξένεψε λίγο το γεγονός ότι είχε 8 μικρές παραγράφους και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει κάποιο μικρό πρόβλημα στην περίληψη. Πιθανόν όχι όμως. Λοιπόν, όσον αφορά τις ερωτήσεις, υπήρχε μια πολύ απλή ερώτηση για όλα τα παιδιά των δύο μονάδων, καθαρά πληροφοριακή, να αντλήσουν μέσα από το κείμενο πώς αιτιολογεί ο δοκιμιογράφος την άποψη ότι βρισκόμαστε στην εποχή της ανευλάβειας. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη μέσα από το κείμενο, πολύ εύκολα θα την απάντησαν, πρέπει να την έχουν απαντήσει όλα τα παιδιά. Η δεύτερη ερώτηση παρουσιάζει ένα μικρό βαθμό δυσκολίας. Τους δίνεται ένα απόσπασμα από το κείμενο, λίγο μεγάλο, και τους ζητάνε να αναπτύξουν σε 60 με 80 λέξεις το νόημα του αποσπάσματος. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα έπρεπε να εξηγήσουν το περιεχόμενο που μιλάει για το ποιος είναι ο εμπνευσμένος χαρισματικός δάσκαλος, αν πράγματι αυτός ο χαρισματικός δάσκαλος θα αντέξει στον χρόνο. Δίνεται ήδη απάντηση μέσα στο κείμενο ότι ναι, θα αντέξει σε αυτόν τον χρόνο, αλλά απλώνεται το κείμενο και στο ρόλο του πολιτικού ηγέτη. Ότι δάσκαλος δεν είναι μόνο ο δάσκαλος στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και ο πολιτικός ηγέτης. Γι' αυτό και η διδασκαλία είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στη διαφωνία. Άρα, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι τα παιδιά θα πάρουν κάποιες μονάδες αν κατάφεραν να εξηγήσουν αυτό που λέει το ίδιο το κείμενο, να πούν δηλαδή με δικά τους λόγια. Από τις 4 μονάδες, τουλάχιστον τις 2 πρέπει να τις πάρουν. Και μετά, προφανώς, οι άλλες 2 μονάδες θα πρέπει να δοθούν σε μια περαιτέρω επεξήγηση ότι έχουν καταλάβει τι σημαίνει ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ανοιχτός στις διαφωνίες. Με 2 λόγια φυσικά, όχι πολλά. Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση ήταν η ερώτηση τεχνικής. Και εδώ να μου επιτραπεί έτσι να εκφράσω μια μικρή απογοήτευση ως φιλόλογος. Στην ύλη της τρίτης λυκείου η τεχνική διδάσκεται η τεχνική της πυθούς, οι τρόποι της πυθούς, οι τρόποι και τα μέσα της πυθούς και οι συλλογισμοί. Οι συλλογισμοί θεωρούνται πάντοτε ότι είναι δύσκολοι. Και όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διδαχταίας ύλης της τρίτης λυκείου, γιατί ακριβώς εκεί είναι που δουλεύεται η κριτική σκέψη των μαθητών. Εδώ και κάποια χρόνια αποφεύγεται ο συλλογισμός, αυτή η άσκηση, αυτού τύπου η άσκηση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση ενός συλλογισμού. Προφανώς για να μπορέσουν τα παιδιά να γράψουν. Η άσκηση ζητήθηκαν τα δομικά στοιχεία μιας παραγράφου, δηλαδή η θεματική πρόταση που είναι σαφέστατα η πρώτη, τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά, οι λεπτομέρειες στη συνέχεια, από το άλλοτε και μέχρι που πρέπει να φτάσουν οι λεπτομέρειες και η κατακλίδα. Εδώ υπήρξε μια μικρή διαφωνία μεταξύ των φιλολόγων αν το κείμενο, αν η παράγραφος αυτή έχει κατακλίδα. Προφανώς υπάρχει κατακλίδα, δεν είναι όμως πάρα πολύ ξεκάθαρη, που είναι η τελευταία πρόταση. Ο τρόπος ανάπτυξης παραγράφου είναι σαφέστατα σύγκριση και αντίθεση. Μπορούμε όμως να δούμε και κάποιους άλλους τρόπους έτσι ως δευτερεύοντες. Η γλώσσα. Η γλώσσα, σας ακούω πιο γρήγορα. Πάμε στη γλώσσα. Η γλώσσα, λοιπόν, γρήγορα, είχαμε 3 συνώνυμα. Ξεπερασμένη αξία είναι η παροχημένη, η απαρχαιωμένη. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές, πρόδειλο, προφανές, καταφανές, φανερό. Εκφάνσεις της
πολιτικής πράξης είναι οι εκδηλώσεις ή οι εκφράσεις. Μάλιστα. Στη συνέχεια, δίνονταν δύο λέξεις, διαμόρφωση και αφυπνίζει. Να αναλυθούν στα συνθετικά τους μέρη και να δοθεί μια νέα σύνθετη λέξη από το δεύτερο συνθετικό. Διαμόρφωση παράγεται από το διά και μορφώνω, προφανώς και το μόρφωση βεβαίως. Διά και μόρφωση ή μορφώνω και έχουμε σύνθετα επιμόρφωση, αναμόρφωση, αναμορφωτήριο, επιμορφωτικός, οποιοδήποτε μέρος του λόγου ήταν δεχτό. Παραμόρφωση, παραμορφωτικός. Το αφυπνίζει παράγεται από το από και υπνώτο. Υποθέτω θα δεχτούμε και το ύπνος. Μάλιστα. Και έχουμε σύνθετα με τον ύπνο ως πρώτο συνθετικό, ύπνοβάτης, υπνοθεραπεία, υπνοδωμάτιο, υπνοφοβία, υπνόσακος και πάρα πολλά άλλα. Και ως δεύτερο συνθετικό ύπνος υπάρχει λέξη ενύπνιο, το όνειρο δηλαδή. Στη συνέχεια είχαμε μια άσκηση παραγωγής, πολύ καλά δοσμένη για να μην προκαλέσει σύγχυση πού πρέπει να γραφτεί το παράγωγο ουσιαστικό και το παράγωγο επίθετο. Από το πηγάζει παράγεται ως ουσιαστικό η πηγή, το πηγάδι, ο πηγαδάς και ως επίθετο ο πηγαίος με αλφαϊότα. Από το βασίζεται παράγωγο ουσιαστικό η βάση και επίθετο βασικός και βάσιμος. Αντιλαμβάνεται αντίληψη, αντιληπτικότητα και αντιλήπτορας και ως επίθετο το αντιληπτός ή το αντιληπτικός. Θα δούμε αύριο αν εντοπίσουμε και κάποιες άλλες λέξεις πέραν αυτό που σας έχω δώσει τώρα. Το θέμα της έκθεσης, το τρίτο μέρος τώρα, ήταν σαφέστατο, πολύ ωραίο επικοινωνιακό πλαίσιο και επίκαιρο. Ζητούσε από τα παιδιά να μιλήσουν σε ειδική συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για το ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο και να καταθέσουν τις απόψεις τους για την αξία του διαλόγου. Της αμφισβήτησης και της διαφωνίας στον χώρο της εκπαίδευσης. Ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος, το είπαν και τα παιδιά εξάλλου. Το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο είναι μέσα στους στόχους της εκπαίδευσης εδώ και κάποια χρόνια και φέτος ιδιαίτερα είχαμε το σχολείο της δημιουργίας, ένα σχολείο εργαστήρι δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης. Άρα προφανώς όλα τα παιδιά είχαν κάτι να πούνε. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα και στον πιο αδύνατο μαθητή που έχει διαβάσει κάποια πράγματα και έχει κάποιες σκέψεις να μπορέσει να γράψει, αλλά δίνει και τη δυνατότητα σε εκείνο που έχει μελετήσει πολύ περισσότερο και έχει προβληματιστεί να γράψει, να αναπτύξει πολύ καλά αυτό το θέμα. Πάμε και στο τέταρτο μέρος. Και το τέταρτο μέρος, λογοτεχνία Αριάγνη, απόσπασμα από την Αριάγνη του Τσίρκα. Ήταν απόσπασμα από τον προφητικό μονόλογο, όπως λέγεται, ένας εσωτερικός μονόλογος της Αριάγνης. Ζητούσε να τεκμηριωθεί μια θέση που λέει ότι η Αριάγνη στο συγκεκριμένο απόσπασμα λειτουργεί προφητικά. Μέσα από το κείμενο είναι ξεκάθαρο, δίνεται ότι προμηνεί. Προφητεύει, προλέγει, το προφητεύει δεν μου αρέσει και πολύ ως λέξη, προβλέπει τον μελλοντικό ξεριζωμό των Ελλήνων, τον υποχρεωτικό μελλοντικό ξεριζωμό των Ελλήνων, εξαιτίας και των δικών τους πράξεων και της συμπεριφοράς τους απέναντι στους ντόπιους Αιγυπτίους από την Αίγυπτο και αυτό θα γίνει πράγματι το 1956 με τις εθνικοποιήσεις των επιχειρήσεων από τον Νάσερ. Αυτά είναι γνωστά στα παιδιά, υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στο κείμενο που δείχνουν τον καμό της προσφυγιάς, πώς θα μαζεύονται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς με τα πράγματά τους και θα προσφυγοποιηθούν και πώς θα είναι μετά απάτριδες στην ίδια τους την πατρίδα, την Ελλάδα. Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε να κάπως πιο δύσκολη, πώς λειτουργούν για την Αριάγνη τα άψυχα αντικείμενα που αναφέρει στο μονόλογό της. Υπάρχει φράση μέσα στο κείμενο «Τα άψυχα πράγματα κάποτε στάθηκαν μάρτυρες». Άρα τα παιδιά έπρεπε να εξηγήσουν τι σημαίνει «στάθηκαν μάρτυρες βιωμάτων ζωής», ότι τα πράγματα από μόνα τους δεν έχουν όμως καμία αξία. Εκείνο που έχει αξία είναι τα βιώματα, είναι οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα βλέμματα, η ανθρώπινη μυρωδιά πάνω στα πράγματα, τα ζεσταίνουν τα χνότα των ανθρώπων, λέει. Γι' αυτό και εν τέλει με την προσφυγιά δεν θα έχουν καμία αξία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μάλιστα, και θα μιλούν, θα είναι άψυχα. Κυρία Δημητριάδου, κλείνοντας. Το θεωρείτε εύκολο, δύσκολο? Αυτό να μου επιτρέψετε να μην το απαντήσω. Εύκολο, αν κάποιος ήταν μελετημένος, ναι, θα μπορούσε να γράψει. Μια μικρή παρατήρηση έτσι, για να κλείσουμε και από τον Καβάφη. Πολύ καλές ερωτήσεις και τεχνικής και περιεχομένου. Λίγο μπέρδεψε τα παιδιά η ερώτηση από το λογοτεχνικό βιβλίο, το διπλό βιβλίο, γιατί δεν δόθηκε το απόσπασμα, από πού είναι αυτό το απόσπασμα, και με την ερώτηση ποιος είναι ο ήρωας, πώς αντιλαμβάνεται το θέμα της ήττας ο ήρωας, ίσως κάποια παιδιά να μπερδεύτηκαν. Σαφές, ο ήρωας είναι ο Αναστάσης, ο μικρός ράφτης. Το απόσπασμα είναι από το κεφάλαιο «Ο μικρός ράφτης της Σούρπης», το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου. Και ελπίζω ότι τα παιδιά κατάλαβαν. Μάλιστα. Και έγραψαν. Ευχαριστώ, κυρία Δημητριάδου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, και εύχομαι καλή επιτυχία.